Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω σε αυτή την ημερίδα κολποσκόπησης και παθολογίας τραχύλου μήτρας που γίνεται εδώ στο νοσοκομείο μας, στο ΙΑΣΟ. Μια ημερίδα η οποία γίνεται με την συνεργασία του ΙΑΣΟ και της Ελληνικής Εταιρείας Κολποσκόπησης και Παθολογίας Τραχύλου Μήτρας. Μια ημερίδα η οποία δεν θα γινόταν αν δεν είχαμε την αμέριστη συμπαράσταση της διοίκησης του ΙΑΣΟ, αλλά και της Επιστημονικής Επιτροπής και κυρίως του Προέδρου της και φίλου με ευθύρα γυναικολόγου του καθηγητού του κύριου Αριστίδη Ατζακλή. Θα ήθελα λοιπόν να παρακαλέσω τον καθηγητή να απευθύνει ένα χαιρετισμό. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Μπιλιράκη, η ημερίδα αυτή γίνεται στα πλαίσια του προγράμματος των επιστημονικών εκδηλώσεων του 2021-2022 του Ομίλου ΙΑΣΟ, με την ευκαιρία της αναδιοργάνωσης του Τμήματος Κολποσκόπησης, και θα αναλύσει όλο το φάσμα των νέων μοριακών μεθόδων που έχουν εισαχθεί διεθνώς με σκοπό τον έλεγχο αλλά και τη διαλογή περιστατικών που σχετίζονται με τα σεξουαλικά μεταδεδόμενα νοσήματα και τον HPV. Πραγματικά το τμήμα αυτό έχει αρχίσει με την αναδιοργάνωση η οποία υπάρχει και με την διεύθυνση του κυρίου Μπιλιράκη, έχει αρχίσει να έχει μεγάλη δραστηριότητα, έχει ανεβάσει το επίπεδο και νομίζω ότι θα πάει πάρα πολύ καλά. Φαίνεται λοιπόν ότι λόγω της συνεχώς διευρυνόμενης σημασίας της μόλυνσης από τον ιό των θυλωμάτων, τόσο των γυναικών όσο και των ανδρών, και της άμεσης συσχέτισης της HPV λίμωξης. Τι λέτε? HPV λίμωξη με την πρόκληση καλοήθων νοσημάτων και καρκίνων σε διάφορα όργανα του σώματος, είναι προφανής η ανάγκη ενημέρωσης τόσο των επαγγελματιών υγείας και των επιστημόνων με το σχετικό γνωστικό αντικείμενο. Και νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλές ημερίδες, συνέδρια, συμπόσια στον ελλαδικό χώρο και διεθνώς που ασχολούνται με την HPV λίμωξη και κατ' επέκταση με την κολποσκόπηση και όλα τα υπόλοιπα που αφορούν τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας. Οι νέες εξελίξεις στις δυνατότητες πρωτογενούς και δευτερογενής πρόληψης των HPV σχετιζόμενων παθήσεων, η διαφαινόμενη αλλαγή στο μέχρι σήμερα εφαρμόζονο απόδειγμα πρόληψης του τραχυλικού καρκίνου μέσω του τεστ Παπα-Νικολάου και οι νέες προτάσεις για πρόληψη και για έγκαιρη διάγνωση HPV λοιμόξεων σε όργανα εκτός του γενετικού συστήματος, η αναγνώριση του αυξημένου κινδύνου σε ορισμένες ομάδες πληθυσμού, οι πρόσφατες αλλαγές στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών όσο και αφορά τις ηλικίες και τους πληθυσμούς στόχους για HPV, εμβολιασμό, η αναμενόμενη έγκριση κυκλοφορίας του νέου εμβολίου, η πιθανή εμπλοκή του HPV σε παθογεννητικούς μηχανισμούς στην κοίηση, η σημασία του καπνίσματος και άλλων lifestyle παραγόντων όσον αφορά στην επάρκεια της ανοσιακής αντίδρασης του προσβαλλομένου από τον HPV οργανισμό θα αποτελέσουν μεταξύ άλλων τα κύρια θέματα της σημερινής ημερίδας. Τελικός στόχος της ημερίδας αυτής είναι η απόκτηση της γνώσης όσον αφορά στην HPV λίμωξη και στις συνέπειές της, η προαγωγή επιστημονικών συζητήσεων και ανταλλαγή εμπειριών, η πρόθεση της συνεργασίας μεταξύ επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων και επιστημονικών φορέων του εσωτερικού και εξωτερικού, καθώς και εξειδικευμένη και επιστημονικά τεκμηριωμένη καθοδήγηση μεμονωμένων ατόμων, οργανισμών και υπηρεσιών όσον αφορά στην πρόληψη και αντιμετώπιση των παθήσεων οφειλόμενων στη δράση του HPV. Πραγματικά η πρωτοβουλία την οποία ανέλαβε ο κύριος Μπιλιράκης μαζί με την Μευτική Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι αξιοθαύμαστη. Αν και γίνονται πάρα πολλές ημερίδες και συμπόσια, όπως σας είπα, που αφορούν το σχετικό γνωστικό αντικείμενο, νομίζω ότι οι γνώσεις και η ποιότητα των ανθρώπων που ασχολούνται με το αντικείμενο αυτό και οι άνθρωποι οι οποίοι οργάνωσαν αυτή την ημερίδα είναι καταξιωμένοι στον χώρο και νομίζω ότι αυτή η ημερίδα σήμερα θα δώσει
πάρα πολλές πληροφορίες και στον κλινικό γυναικολόγο, με φτήρα γυναικολόγο, ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις ασθενείς σου. Εύχομαι την επιτυχία της σημερινής αυτής, που είμαι σίγουρος ότι θα υπάρχει, και θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια ιδίως στον κύριο Μπιλιράκη για την προσπάθεια αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, ο κύριος Ατζακλής, ο πρόεδρος της Επιστημονικής μας Επιτροπής, νομίζω ότι λίγο υπερέβαλε. Εκείνο όμως που είναι σίγουρο είναι ότι η δραστηριότητα της Επιστημονικής Επιτροπής υπό την ηγεσία του έχει φτάσει την εκπαιδευτική δραστηριότητα αυτού του νοσοκομείου σε ένα άλλο επίπεδο. Θα προχωρήσουμε λοιπόν σιγά-σιγά. Και θα ήθελα να καλέσω στο βήμα τον αγαπητό φίλο, τον Αριστίδη Διαμαντή, τον μέχρι πρόσφατα διευθυντή στο κυταρολογικό εργαστήριο του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών και ιατροφιλόσοφο, όπως τον χαρακτηρίζω εγώ, διότι πραγματικά είναι ο συγγραφέας πολλών βιβλίων που είναι όλα, πιστέψτε με, άκρως ενδιαφέροντα. Όταν κάποια στιγμή έπεσε στα χέρια μου ένα βιβλίο για τα κονδυλώματα, συγγραφέας του οποίου είναι ο κύριος Διαμαντής, πραγματικά εντυπωσιάστηκα. Έτσι λοιπόν, με κάθε ευκαιρία τον έχουμε καλέσει από τις εκδηλώσεις που κάνουμε στα Γιάννενα έως και οπουδήποτε αλλού να μιλήσει. Το εάν έχω δίκιο ή όχι, νομίζω θα το δείτε οι ίδιοι σε λίγο. Κύριε Διαμαντή, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά, κυρίες και κύριοι, αγαπητέ Ευρυπίδη. Σας δημιούργησε πολλές προσδοκίες ο κύριος Μπιλιράκης για μένα και δυστυχώς μέσα στα 10, το πολύ 12, 13 λεπτά που θα καταχαστώ τα 3 λεπτά του χρόνου, γιατί τόσο υπολογίζω, θα προσπαθήσω να πω αυτά τα λίγα, αν και ο τίτλος δεν είναι δόκιμος, θα μπορούσε να είναι σταθμή στην ιστορία των κονδυλωμάτων από τον Ιπποκράτη με το εμβόλιο. Περισσότερα από 150 χρόνια έχουν περάσει από την πρώτη περιγραφή του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας και 70 και πλέον χρόνια από την αποδοχή της μεθόδου Παπα-Νικολάου για την πρώιμη ανίχνευση των προκαρκινικών αλλοιώσεων. Όλα αυτά τα χρόνια πλήθους ερευνητών ασχολήθηκαν συστηματικά με τη διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση τους, πρότειναν ιστολογικές και κυταρολογικές ταξινομήσεις, βάσει των οποίων πιστοποιήθηκε ένας αιτιολογικός παράγοντας, που ευθύνεται για όλα αυτά ο ιός των ανθρωπίνων θυλωμάτων, ο HPV. Και μάλιστα προχώρησαν και σε θεραπείες, όπως καταλαβαίνετε. Κλινικές, επιδημιολογικές και μοριακές μελέτες έχουν αποδείξει ότι ο HPV αποτελεί τον αιτιολογικό παράγοντα για την εμφάνιση τόσο των επιθυλιακών νεοπλασιών, όσο και των επιθυλιακών καρκίνων του κατώτερου γυναικείου γεννητικού συστήματος και ιδιαίτερως του τραχύλου της μήτρας. Μελέτες των τελευταίων ετών του 20ου αιώνα έχουν αναμφίβολα αναδείξει την αιτιολογική σύνδεση συγκεκριμένων τύπων HPV με τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας, γεγονός που εξηγεί απόλυτα το τεράστιο ερευνητικό ενδιαφέρον για την κατανόηση της βιολογικής συμπεριφοράς στο μηχανισμό της καρκινογένεσης. Σήμερα είναι γνωστό ότι ο καρκίνος του τραχύλου της μήτρας είναι μια νόσος που μπορεί να προληφθεί. Σε αυτό έχουν συμβάλει τα διάφορα προγράμματα ελέγχου του πληθυσμού που βασίζονται στην εφαρμογή του PAP-TEST σε υγιή και ασυμπτωματικά άτομα. Ο 21ος αιώνας σηματοδοτήθηκε από την ανακάλυψη του εμβολίου κατά του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας, το οποίο ήρθε να συμπληρώσει τις ήδη φυστάμενες μεθόδους πρόληψης. Κυρίες και κύριοι, τα γεννητικά θυλώματα ήταν γνωστά στον ιατρικό κόσμο της αρχαιότητας την εποχή του Ιπποκράτη. Ένας από τους παλιότερους όρους που χρησιμοποιήθηκαν στην ιατρική βιβλιογραφία ήταν η ελληνική λέξη κονδύλωμα, όρος που χρησιμοποιείται και σήμερα και σήμαινε στρογγυλό έπαρμα πλησίων του προκτού, δεδομένου ότι τα κονδυλώματα θεωρούνταν και τότε σεξουαλικά μεταδεδόμενο νόσημα, σύνηθες έβριμα στους ομοφυλόφιλους άνδρες.
ο Ιπποκράτης με τη λέξη κονδύλωμα αναφερόταν σε παθολογικές καταστάσεις των οστών, ενώ για την περιγραφή των γεννητικών θυλωμάτων χρησιμοποιούσε τη λέξη θύμιον ή θύμια και για τη θεραπεία τους συνιστούσε χειρουργική αφαίρεση. Οι αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποίησαν επίσης τη λέξη θύμος, που σήμαινε εκβλάστηση ή την υπερσάρκωση του πέους, του εδίου και του προκτού, καθώς και τη λέξη θύμια, προκειμένου να περιγράψουν τα γεννητικά θυλώματα που έμοιαζαν με τα φύλλα του θυμαριού και την αρρώστια την ονόμαζαν θυμίωση. Ο Γαλινός πάλι πίστευε ότι το κονδύλωμα αντιπροσώπευε μια σκληρή και χρόνια διόκουση των πτυχών του δακτυλίου του ορδού, αποτέλεσμα κάποιας φλεγμονής. Αναφορές βέβαια για τα κονδυλώματα υπάρχουν επίσης στους τόμους περί γυναικείων του ουρανού. Σατυρική και λαϊκή συγγραφή του 2ου αιώνα μετά Χριστό, τα απέδιδαν στη σεξουαλική απελευθέρωση και την έκτηση των ηθών, θεωρώντας ότι τα κονδυλώματα και κυρίως αυτά που εμφανίζονταν στον προκτό ήταν αποτέλεσμα της παραφύσινης συνουσίας. Ο σπουδαίος γιατρός της Βυζαντινής περίοδου, Παύλος Γεννήτης, περιέγραφε τα κονδυλώματα ως ακροχορδονώσεις, παρασαρκώσεις αδένων πόστης, έδρας και εδίου. Αγαπητοί συνάδελφοι, από την πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και σχεδόν μέχρι το 13ο αιώνα, δεν έχουν καταγραφεί άλλου είδους σεξουαλικά μεταδεδόμενα νοσήματα, όταν για πρώτη φορά περιγράφηκε μια μορφή μεταδοτικής ουρυθρίτιδας, η οποία πιθανόν αντιστοιχούσε στη βλενόρια. Το 1306, αυτός ο κύριος που βλέπετε, ο Ιταλός χειρουργός Γκουίντο Λαφράγκ, γνωστός ως Λαφράγκ δε Μίλαν, από το Μιλάνο, παρατήρησε μυρμηγκές στο πέος ανδρών, τις οποίες συνέδεσε με ακάθαρτη, μολυσμένη ή διεφθαρμένη γυναίκα. Η εμφάνιση και έξαρση της σύφυλης στην Ευρώπη στα τέλη του 15ου αιώνα ανανέωσε το ενδιαφέρον της ιατρικής κοινότητας και για τις άλλες παθήσεις των γεννητικών οργάνων. Παρά το γεγονός βέβαια ότι κατά τον 16ο αιώνα αρχίζουν να πληθαίνουν οι γνώσεις για τα σεξουαλικά μεταδεδόμενα νοσήματα, εν τούτης δεν γίνεται σαφής αιτιολογική διάκριση ανάμεσα στη σύφυλη, τη βλενόρια και τα γεννητικά θυλώματα, για την εμφάνιση των οποίων ενοχοποιούταν η δράση κάποιου αφροδίσιου, όπως λέγανε, δηλητηρίου. Το 18ο αιώνα, ο διακεκριμένος Άγγλος γιατρός Τζον Χάντερ προχώρησε σε μια πιο σαφή περιγραφή των γεννητικών θυλωμάτων, τα οποία θεώρησε ως εκδήλωση σύφυλης, χωρίς όμως να μπορέσει να διακρίνει τα οξυτενή κονδυλώματα από τα πλατέα, δηλαδή τις συφυλιδικές πλάκες. Τη χρονιά που πεθαίνει ο Τζον Χάντερ, ένας άλλος συμπατριώτης του, το 1793, ο Σκοτσέζος χειρουργός Μπένζαμιν Μπέλ διακρίνει τη σύφυλη από τη βλενόρια και περιγράφει με σαφήνεια τα γεννητικά θυλώματα. Καθώς όμως βαθμιαία απομακρυνόταν η αντίληψη ότι τα γεννητικά θυλώματα αποτελούσαν ένδειξη σύφυλης, αναπτύσσεται το 1852 μια άλλη λανθασμένη θεωρία από τον Σκοτσέζο χειρουργό Βίλιαμ Πίρι, που πίστευε ότι τα θυλώματα προκαλούνταν από τη βλενόρια, άποψη βέβαια που βρήκε την εποχή εκείνη πολλούς υποστηρικτές. Αρκετοί πάλι μελετητές του 19ου αιώνα, στην προσπάθειά τους να βρουν την αιτιολογία των γεννητικών θυλωμάτων, υποστήριζαν την άποψη ότι οφείλονταν στον ερεθισμό της επιδερμίδας από διάφορους εξωγενείς μολυσματικούς παράγοντες, όπως ακαθαρσίες, αποσύνθεση του σμίγματος ή εκρήξεις του γεννητικού συστήματος. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, που επικρατούσε η άποψη της θεωρίας του ερεθισμού, η οποία κυριάρχησε από τα μέσα του 19ου αιώνα μέχρι σχεδόν και στις αρχές του 20ου, πολλοί ερευνητές παρατήρησαν περιπτώσεις στις οποίες και οι δύο ερωτικοί σύντροφοι εμφάνιζαν γεννητικά κονδυλώματα. Η υπόθεση ότι τα γεννητικά κονδυλώματα μπορεί να σχετίζονται με τις δερματικές μυρμηγκές εκφράστηκε για πρώτη φορά το 1893 από τον Γάλλο δερματολόγο Αλφόν Ζεμί, ο οποίος εντυπωσιάστηκε από την ιστολογική του σωμιότητα. Στις αρχές του 20ου αιώνα, ο Ιταλός γιατρός Τζουζέπε Κιούφο τεκμεριώνει την νεογενή αιτιολογία των δερματικών μυρμηγκιών. Η αιμονή στη θεωρία που ήθελε τις μυρμηγκές του δέρματος και τα κονδυλώματα των γεννητικών οργάνων να έχουν προκτηθεί από τον ίδιο ιό, ουδέποτε αφισβητήθηκε στα σοβαρά. Η εκτίμηση αρκετών ερευνητών ότι τα γεννητικά κονδυλώματα μεταδίδονται με τη σεξουαλική επαφή επιβεβαιώθηκε το 1954 από τον Μπάρε και τους συνεργάτες του, οι οποίοι παρατήρησαν τη συχνή εμφάνιση κονδυλωμάτων του πέους σε στρατιώτες που είχαν επιστρέψει από τον πόλεμο της Κορέας και εκεί είχαν σχέσεις με γυναίκες από εκείνη την περιοχή.
Εξετάζοντας τις γυναίκες αυτών των στρατιωτών, ανακάλυψαν ότι αυτές εμφάνιζαν κονδυλώματα στο εδίο μέσα σε χρονικό διάστημα 4 έως 6 εβδομάδων, ενώ δεν παρατήρησαν δερματικές μυμικές σε κανέναν και εντυπωσιασμένοι από την εμφανή μολυσματικότητα της νόσου, θεώρησαν τα γεννητικά κονδυλώματα ως αφροδίσιο νόσημα. Στη δεκαετία του 1960, ο Ρώσος δερματολόγος Μπόρις Τεοκάροφ ανακοινώνει τις πρώτες επιδημιολογικές μελέτες για τα γεννητικά κονδυλώματα. Την επόμενη δεκαετία, ο Γερμανός ιολόγος Ζουρχάουζεν συσχετίζει τον HPV με τα επιθυλιακά καρκινώματα, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του υβριδισμού, και μετά από μια σειρά δημοσιεύσεων από το 1974 έως το 1977, ανακοινώνει για πρώτη φορά την ύπαρξη 4 διαφορετικών τύπων του ιού. Το 2008, ο χαλκέντερος Γερμανός καθηγητής θα τιμηθεί με το βραβείο Νομπέλ για τη συμβολή του στην ανακάλυψη του ρόλου των θρηματοϊών στην καρκινογένεση. Οι επαναστατικές του ανακαλύψεις κατέστησαν δυνατή την ανάπτυξη του εμβολίου για το Human Papilloma Virus. Είναι ενδιαφέρον να τονιστεί ότι στις αρχές της δεκαετίας του 1950, ο Καναδός γυναικολόγος Τέρνστ Άιερ θα στραφεί προς την κυταροπαθολογία του ιού, περιγράφοντας τις κυταρικές αλλοιώσεις που προκαλούνται από τον ιό των ανθρωπίνων θυλωμάτων στο επιθύλιο του τραχύλου. Είναι αυτός που είναι γνωστός για τη σπάτουλα Άιερ, αυτός την ανακάλυψε. Το 1960 περιγράφονται από τον Γεώργιο Παπα-Νικολάου τα κεταρολογικά ευρήματα στις βλάβες που προκαλούνται από τα οξυτινή κονδυλώματα, και την ίδια εποχή ο διακεκριμένος Αμερικανός παθολογανατόμος Λέοπολντ Κος χρησιμοποιεί για πρώτη φορά τον όρο κυλοκυταρική ατυπία. Το 1976, ο Γερμανοκαναδός κυταρολόγος Αλεξάνδρ Μάιζελς επιβεβαιώνει ότι ο HPV προκαλεί τις κυταρολογικές και ιστολογικές αλλοιώσεις στο τραχυλικό επιθύλιο, και το 1977 ο Φιλανδός κυταρολόγος Εσκουπουρόλα καθιερώνει την κυλοκυτάρωση ως παθογνωμονικό έβριμα της HPV λίμωξης. Στα τέλη της δεκαετίας του 1980, ο Ισπανός ανατόμος και ιστολόγος Ρέιναντ ντε λα Τόρε, με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου, ανακαλύπτει σωματίδια του ιού σε επίπεδα κονδυλώματα, και λίγο αργότερα ο Ινδοαμερικανός ιολόγος Κέρτι Σαχ, οι έρευνες του οποίου θα οδηγήσουν στην ανακάλυψη του εμβολίου, χρησιμοποιώντας άνοσο υπεροξυδάση, αποδεικνύει την παρουσία του ιού στο 50% των περιπτώσεων δυσπλασίας του τραχύλου της μήτρας. Κυρίες και κύριοι, με την αναλματώδη εξέλιξη της τεχνολογίας, αποδείχτηκε ότι ο ιός των ανθρωπίνων δηλωμάτων είναι ένας DNA επιθυλιοτρόπος ιός που αριθμεί πλέον των 220 γονοτύπων, από τους οποίους έχουν μελετηθεί επαρκώς 150. Οι συνηθέστεροι τύποι που προσβάλλουν τους βλενογόνους των γεννητικών οργάνων, τον προκτό, τη στοματική και φαρυγική κοιλότητα και το δέρμα, είναι περίπου 40 τον αριθμό. Ανάλογα με την βιολογική του συμπεριφορά, ταξινομούνται σε 4 κατηγορίες, στους χαμηλού, ενδιαμέσου και υψηλού κινδύνου και στους αβέβαιης έκβασης τύπους. Ο κίνδυνος ανάπτυξης ενδοπηδιακής νεοπλασίας ή πλακώδους διθετικού καρκίνου του τραχύλου της μήτρας είναι άμεσα συνδεδεμένος με τον τύπο του ιού. Το 1953, ο Αμερικανός παθολογανατόμος James Regan εισάγει για πρώτη φορά τον όρο δυσπλασία, όρο που υιοθέτησε και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, προκειμένου να υποδηλώσει την αλλαγή τμήματος του πάχους του επιθυλίου και την κατάσταση αυτού από νεοπλασματικά κύτταρα. Ανάλογα δε με το βαθμό και την έκταση των αλλοιώσεων, ταξινομήθηκε σε ελαφρά, μέτρια και σοβαρή δυσπλασία και καρκίνωμα εν σίτου. Αυτοί οι όροι σήμερα δεν θεωρούνται δόκιμοι, γιατί υποδηλώνουν εξελεκτική βλάβη, η οποία όμως δεν αποτελεί αναγκαίο επακόλουθο κάθε HPV λίμωξης. Για πολλά χρόνια υπήρχε η αντίληψη ότι η επιφανειακή διαφοροποίηση του πλασματικού επιθυλίου είχε προγνωστική σημασία, γεγονός που αποτέλεσε τη βάση για τη νεότερη ταξινόμηση των προκαρκινικών αλλοιώσεων. Και έτσι το 1968 ο Αμερικανός παθολογανατόμος Ραλφ Ρίτσαρντ χρησιμοποιεί τον όρο cervical endoepithelial neoplasia, καταντάσσοντάς τη σε 3 κατηγορίες, 1, 2 και 3, ανάλογα με τον βαθμό επικινδυνότητας. Το 1988, στην Πιθέζα του Μέριλαντ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, διακεκριμένοι επιστήμονες θα τροποποιήσουν ονομαστικά αυτές τις κατηγορίες σε χαμηλού και υψηλού βαθμού ενδοπηδιακές αλλοιώσεις, low grade και high grade squamous intraepithelial lesions,
προκειμένου να ενσωματώσουν τις νεότερες αντιλήψεις των διαφόρων βιολογικών φαινομένων, τα οποία είναι υπεύθυνα για τις παρατηρούμενες ιστολογικές διαφορές, δεδομένου ότι το φάσμα των ιστολογικών αλλοιώσεων που είχαν περιληφθεί κάτω από τον όρο CNN δεν ήταν ενιαίο, αλλά αντιπροσώπευε δύο διαφορετικές βιολογικές οντότητες. Μια αθώα παραγωγική αλλοίωση, CN1, και μια πραγματικά προκαρκινική βλάβη, CN2 και CN3. Σήμερα, μετά από χιλιάδες μελέτες που έχουν γίνει για τον HPV και την ογκογόνο του δράση, έχει επικρατήσει η άποψη ότι η άμυνα του οργανισμού παίζει σημαντικό ρόλο στον τρόπο που θα εξελιχθεί μια μόλυνση HPV. Το ανοσολογικό σύστημα που ακούσατε και τον κύριο καθηγητή, του ατόμου που μολύνθηκε, είναι εκείνο που θα δώσει το πράσινο φως για την εκδήλωση μιας υποκλινικής και κλινικής λίμωξης. Από τα υπάρχοντα δεδομένα, φαίνεται ότι κάποιος βαθμός ανοσολογικής ανεπάρκειας ή και ύπαρξη κάποιων άλλων συνεργών παραγόντων αποτελούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την έκφραση της ογκογόνου δραστηριότητας του ιού. Κυρίες και κύριοι, η τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα, που σήμερα διανύουμε, κυριαρχείται από την εφαρμογή μεθόδων μοριακής βιολογίας υψηλής τεχνολογίας, εστιασμένων κυρίως στην αποσαφήνιση της σχέσης του ιού όσον αφορά στην ανάπτυξη ενδοπιφυλιακών και ειδηθητικών νεοπλασιών και στους ανοσολογικούς μηχανισμούς επιτήρησης του ξυνιστή. Με δεδομένο τη μοριακή βιολογία να καλπάζει συνεχώς με γρήγορους ρυθμούς, αναμένουμε επαναστατικές προσεγγίσεις στη διάγνωση και θεραπεία και κυρίως στην πρόληψη της νόσου. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου τον κύριο Διαμαντή. Πιστεύω ότι δεν έπεσα έξω, ήταν όσο γλαφυρός σας τον περιέγραψα. Και νομίζω, αγαπητέ Αριστίδη, ότι κάθε γιατρός θα ήθελε να κοσμεί τη βιβλιοθήκη του τουλάχιστον ένα από τα βιβλία σου. Θα φτιάξουμε κάποιο, θα το ξανακάνουμε πάλι αυτό το βιβλίο, πιο ολοκληρωμένο και πιο τελειωμένη την έκδοση. Έτσι δεν λέγεται, η δεύτερη έκδοση σημαίνει και βελτιωμένη, αν και δεν θα είναι δεύτερη, θα είναι τρίτη έκδοση αυτή. Σε ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Αν θέλει κάποιος κάποια ερώτηση, ευχαριστώ. Νομίζω ότι στο τέλος κάθε session θα κάνουμε τις ερωτήσεις όπως έχουμε πει και με την γραμματεία του MD Congress. Έγινε. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Και τώρα μια και ήρθε η σειρά μου να παρουσιάσω και εγώ τα σεξουαλικώς μεταδεδόμενα νοσήματα και τον ρόλο του ειδικού τμήματος σε ένα σύγχρονο νοσηλευτήριο. Ναι, κάτωση. Δώσε μου full screen. Okay. Θα ήθελα λοιπόν ξεκινώντας να ευχαριστήσω και πάλι την Επιστημονική Επιτροπή του Νοσοκομείου που μας έδωσε πραγματικά μεγάλη βοήθεια για να οργανώσουμε αυτή την ημερίδα, αλλά να ευχαριστήσω με τη σειρά μου και την γραμματέα, μάλλον την υπεύθυνη του τμήματος συνεδρίων, που οργανώνει την ψυχή αυτής της ημερίδας, που είναι η Πολίνα Ιβαλάση. Κάθεται στο τέλος, δεν φαίνεται, όμως η πραγματικά συμβολή της ήταν τεράστια, όπως φυσικά και όλων των παιδιών από την εμπορική διεύθυνση. Μιλάμε λοιπόν για τα σεξουαλικώς μεταδεδόμενα νοσήματα και ο ρόλος ενός ειδικού τμήματος, όπως του τμήματος παθολογίας τραχύλου αυτού του νοσοκομείου. Είναι γνωστό ότι υπάρχουν περισσότερα από 30 διαφορετικά βακτήρια ή και παράσιτα που μεταδίδονται με την σεξουαλική επαφή και αλλού υπάρχουν ειδικές αποτελεσματικές θεραπείες και αλλού υπάρχουν απλά κάποιες παρεμβάσεις θεραπευτικές που κάνουμε. Είναι ένα πραγματικά μεγάλο πρόβλημα δημόσιας υγείας και τουλάχιστον στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε περίπου 500.000 σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα κάθε χρόνο. Σύμφωνα με αυτά που έχει αναρτήσει ο ΕΟΔΗ στην ιστοσελίδα του,
βλέπουμε εδώ πέρα όλα τα σεξουαλικώς μεταδεδόμενα, είτε αυτά είναι βακτήρια, είτε είναι ιοί, είτε είναι πρωτόζωα, είτε μύκητες, είτε παράσιτα. Η σύφυλη, την έχουμε λίγο ξεχάσει. Βλέποντας όμως στο διάγραμμα, βλέπουμε ότι από το 2012 μέχρι το 2016, στη χώρα μας, τα περιστατικά αυξάνουν. Δεν είναι όμως μόνο ότι αυξάνουν τα περιστατικά, αλλά η σύφυλη συνυπάρχει και με άλλα σεξουαλικώς μεταδεδόμενα. Τα χλαμίδια. Βλέπουμε ότι έχουν κάνει ένα πλατό τα τελευταία χρόνια. Δεν πάβει όμως να είναι μια λίμωξη η οποία έχει πολύ μεγάλη επικινδυνότητα, ειδικά για την υπογονιμότητα. Και βέβαια, βλέπουμε ότι στις μολύνσεις το πικ γίνεται ακριβώς στις ηλικίες εκείνες που οι γυναίκες στις μέρες μας κάνουν το πρώτο τους παιδί. Όσον αφορά τώρα τον επιπολασμό και την επίπτωση των σεξουαλικώς μεταδεδομένων νοσημάτων στις ΗΠΑ, βλέπουμε ότι την πρωτοκαθεδρία την έχει ο HPV. Με περίπου 45 εκατομμύρια Αμερικανίδες να έχουν την HPV λίμωξη και κάθε χρόνο να έχουμε τουλάχιστον 12 με 15 εκατομμύρια νέα περιστατικά. Επικινδυνότητα επίσης έχει ο HSV2, ο ιός του έρπιτα και φυσικά παίζουν τον ρόλο τους και οι τριχομονάδες και τα χλαμίδια, όπου εδώ βλέπουμε ότι η επίπτωση είναι μεγαλύτερη από τον επιπολασμό, απλά επειδή θεραπεύονται σχετικά εύκολα. Ποιοι είναι οι πληθυσμοί υψηλού κινδύνου? Όλοι κινδυνεύουν από τα σεξουαλικώς μεταδεδόμενα, αλλά κυρίως τα νέα παιδιά και οι έγκυες. Κάτι που πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Επομένως, εμείς σαν γιατροί, σαν γυναικολόγοι, τι κάνουμε? Ενημερώνουμε και συμβουλεύουμε. Και παροτρύνουμε και το ζευγάρι να μιλήσει ο σύντροφος στη σύντροφο ή ο σύντροφος στον σύντροφο. Ποιοι πρέπει να ελέγχονται για σεξουαλικώς μεταδεδόμενα? Όλες οι σεξουαλικά ενεργές κοπέλες κάτω από τα 25, και υπάρχει μάλιστα και κατευθυντήρια οδηγία από την Αμερικάνικη Εταιρεία Κολποσκόπησης και Παθολογίας Τραχύλου να ελέγχονται ειδικά για χλαμίδια και γονόκοκο μια φορά το χρόνο. Επίσης, οι γυναίκες υψηλού κινδύνου με πολλαπλούς σεξουαλικούς συντρόφους, οι έγκυες γυναίκες που ευτυχώς στη χώρα μας ελέγχονται, όλοι οι γυναικολόγοι στον προγεννητικό έλεγχο στέλνουν έλεγχο τόσο για HIV όσο και για υπατήτηδα, όσο και για άλλα σεξουαλικώς μεταδεδόμενα νοσήματα και για χλαμίδια, ίσως μας ξεφεύγει λίγο ο γονόκοκος, δεν πρέπει να το ξεχνάμε και αυτό, και φυσικά τον HIV. Τα σεξουαλικώς μεταδεδόμενα νοσήματα στην εγκυμοσύνη είναι επικίνδυνα και για τη μαμά και για το βρέφος. Χλαμίδια, γονόκοκος, επίσης επισημαίνω, δεν πρέπει να μας ξεφεύγει, όπως επίσης και ο έρπιτας, ο οποίος πολλές φορές, αν δεν διαγνωστεί, έχει καταστροφικές συνέπειες και στο έμβριο. Οι παλιές, οι καλλιέργειες, χαμηλή ευαισθησία, χαμηλή ειδικότητα, ποια είναι η καινούρια? Καινούρια μέθοδος PCR. Πολύ καλύτερη ευαισθησία, πολύ καλύτερη ειδικότητα. Στο νοσοκομείο μας χρησιμοποιούμε μέθοδο η οποία μπορεί να ανιχνεύσει μέχρι και 15 παθογόνα με αρκετά υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα. Επιβεβαιώνει τα ύποπτα κρούσματα και βεβαίως ανιχνεύει λοιμώξεις ακόμα και σε ανσυμπτωματικούς. Τη στιγμή που οι απλές καλλιέργειες έχουν, όπως είπα και πριν, χαμηλή ευαισθησία και ειδικότητα, οι τίτλοι των αντισωμάτων έχουν μεγάλη διακύμανση και πολλές φορές δεν μπορούμε να στηριχτούμε σε αυτό, ενώ η μικροσκοπική διάγνωση παραμένει δύσκολη. Και βέβαια, τον HPV, τον οποίο τον άφησα για το τέλος, βλέπουμε ότι το 80% των γυναικών κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής του ζωής κάποια στιγμή θα μολυνθούν, και φυσικά η μόλυνση είναι αρκετά εύκολη από έναν μολυσμένο σε μία μη μολυσμένη ή το αντίστροφο. Συνήθως πιο εύκολα μολύνεται η γυναίκα από ότι μολύνεται ο άνδρας λόγω της ανατομίας και του επιθυλίου της περιοχής, ενώ βεβαίως από ένα πληθυσμό ο οποίος δεν έχει τη λίμωξη μέσα σε ένα χρονικό διάστημα που έχει σεξουαλικές επαφές περίπου μέσα σε 4 χρόνια, περισσότεροι από τους μισούς θα έχουν μολυνθεί.
Και βέβαια, να μην το επαναλάβουμε και πάλι, αλλά ο ιός HPV είναι υπεύθυνος κατά περίπου 100% για τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας, αλλά και για πολλές άλλες επίσης παθολογίες στο σώμα του ανθρώπου, μεταξύ των οποίων και στο στοματοφάριγγα. Η δευτερογενής πρόληψη της τραχυλικής κυταρογένεσης γίνεται με την κυταρολογία, με το HPV τεστ ή με τον συνδυασμό αυτών των δύο. Το ξεκίνησε φυσικά ο Παπα-Νικολάου, κάποια στιγμή εκτοπίζοντας και την κολποσκόπηση η οποία είχε ξεκινήσει από τις γερμανόφωνες χώρες. Η εξέλιξη του παλιού τεστ Παπα-Νικολάου, του παραδοσιακού, ήρθε με την κυταρολογία υγρής φάσης, που φαίνεται ότι έχει καλύτερη ειδικότητα όσον αφορά το αδενοκαρκίνωμα, το οποίο στις μέρες μας, μην το ξεχνάμε, έχει αρχίσει και ανεβαίνει. Βλέπουμε εδώ την εξέλιξη, είναι η κυταρολογία, η παραδοσιακή, πώς εξελίχθηκε και πήγαμε στην κυταρολογία υγρής φάσης. Είναι ο έλεγχος με DNA για τον ιό HPV και η πιο σύγχρονη μέθοδος που έχουμε έλεγχο με mRNA των ογκοπρωτεϊνών Ε6 και Ε7. Σε αυτό το σχήμα, αυτά που σας είπα πριν από λίγο, έχει και το επίσης μεγάλο καλό η κυταρολογία υγρής φάσης, ότι μπορούμε μέσα από ένα φιαλίδιο να πάρουμε πληροφορία και για άλλα. Και ερχόμαστε τώρα να δούμε τι είχαμε και τι έχουμε στο ιασό. Είχαμε το άπτημα HPV mRNA test, το οποίο ευτυχώς συνταγογραφείται και μπορεί ο κάθε γιατρός να το γράψει, με κάποιους περιορισμούς ως προς την χρονική διάρκεια. Έχουμε το COMBAS HPV DNA test και έχουμε και τα σεξουαλικώς μεταδεδόμενα. Είπαμε ότι μπορούμε να έχουμε μέχρι και 15 τύπους, διατίθεται σήμερα στο εργαστήριό μας. Έχουμε το CLART HPV DNA test που ανοιχνεύει γονοτυπή 49 τύπους χαμηλού, υψηλού και μέτριου κινδύνου. Το άπτημα το οποίο πιάνει mRNA Ε6, Ε7 ογκοπρωτεΐνες. Έχουμε το COMBAS της ROS που πιάνει το DNA σε ένα pool, σε μία δεξαμενή και γονοτυπή τους 2, 16 και 18. Το ίδιο pool έπιανε και το άπτημα πριν, αλλά γονοτυπή 3, 16, 18 και 45. Και βεβαίως, μεταξύ mRNA και HPV DNA, έχει σημασία να δούμε ότι καθώς προχωράει η καρκινογένεση και από μια δυσπλασία πάμε σε βαριά δυσπλασία και διυθυντικό καρκίνο, μπορεί να χάσουμε DNA, διότι ανοιχνεύουν μια περιοχή, την L1 πρωτεΐνη, που αυτή όσο η βλάβη γίνεται πιο βαριά μπορεί να χαθεί, ενώ το mRNA είναι πιο καλά κρυμμένο στο Ε6, Ε7 ογκοπρωτεΐνες και εκεί το πιάνουμε. Όσον αφορά τώρα την πρόγνωση, αν κάνουμε την κλασική κυταρολογία ή HPV ή το συνδυαστικό, φαίνεται ότι μετά από ένα αρνητικό co-testing η πιθανότητα για να έχει διυθυντικό καρκίνο στα επόμενα χρόνια η γυναίκα είναι πολύ πιο χαμηλή σε σχέση με τις δύο άλλες μεθόδους. Από την κυταρολογία λοιπόν υγρής φάσης που είπαμε μπορεί να έχουμε πληροφορία για όλα τα υπόλοιπα, και αφού έχουμε πληροφορία για κάποια παθολογία έρχεται τότε εκεί η κολποσκόπηση για να μας βοηθήσει στη διαχείριση του περιστατικού. Η ομάδα μας πιστεύουμε ότι έχει κάνει αρκετά όσον αφορά την εκπαίδευση των γιατρών. Βλέπουμε εδώ και έναν φίλο ο οποίος έχει φύγει από κοντά μας, τον παλιό του καθηγητή κυταρολογίας, τον Πέτρο τον Καρακίτσο, που προσπαθώ πάντα να τον μνημονεύω. Και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας, αν και τα κουδούνια χτύπαγαν και φαίνεται ότι υπερεύει και εγώ την ώρα μου. Ευχαριστώ πολύ.